Ανήμερα του εορτασμού της ημέρας του εθελοντία Μοδότη, η πρόεδρος του Συλλόγου Θαλασσιμίας Νομού Μαγνησίας Δέσποινα Λουκάκη προχώρησε σε μια σοβαρή καταγγελία αναφορικά στις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας για το μείζον θέμα της προσφοράς αίματος. Το Υπουργείο σχεδιάζει, έχει ένα προσχέδιο νόμου που μιλάει για αμοιβόμενη αιμοδοσία και ότι το αίμα θα το διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό για μας είναι ο θάνατός μας, είναι η θανατική μας καταδίκη. Άμα γίνει αυτό, ούτε τη ζωή που έχουμε δεν θα μπορούμε να έχουμε, ούτε την ποιότητα ζωής που θα μπορούμε να έχουμε. Η κυρία Λουκάκη επεσήμανε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες αποκαλύφθηκαν τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας που, όπως είπε, αν υλοποιηθούν, το θέμα της εθελοντικής προσφοράς αίματος θα αποτελέσει παρελθόν. Εμείς θέλουμε να το σταματήσουμε εδώ. Έχουμε κάνει επαφές σαν ομοσπονδία, έχουμε στείλει έγγραφα. Αυτό που μας έχουν πει προς το παρόν μας είπαν ότι ναι, είναι στα λόγια μόνο και δεν είναι κάτι επίσημο και δεν μπορούμε να πάρουμε θέση και θα δούμε αν κατατεθεί. Αν κατατεθεί, έχει τελειώσει το ζήτημα. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος που δεν θα πηγαίνει να δίνει αυτό το δώρο ζωής εθελοντικά. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η μη αμοιβόμενη αιμοδοσία. Και να το πω και λίγο μακρύτερα, επειδή το αίμα είναι ο μεγαλύτερος ιστός του σώματός μας, είναι εμπορία οργάνων. Στην παραλία του Βόλου στάθμευσε σήμερα από το πρωί η κινητή μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου Βόλου. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών η Ελληνική έγινε η σημερινή εθελοντική αιμοδοσία, ενώ το προσωπικό του νοσοκομείου έλαβε στοματικό επίχρησμα από όσους το ήθελαν, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να γίνουν δότες μυελού των οστών. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ξέρετε και όπως έχω πει επανειλημμένως, γιατί για μας είναι η κινητήρια δύναμη για να μπορούμε να ζούμε. Για να έχουμε την ποιότητα ζωής που έχουμε, πρέπει να υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία.